Γεια σας παιδιά, σας ετοιμάστηκα για να φύγω να πάω να γνωρίσω την Νίνα, η οποία είναι μια blogger από την Ελβετία. Μιλάμε πάρα πολλά χρόνια και ανυπομονώ πραγματικά να τη δω από κοντά. Τυχαία είναι στην Ελλάδα γιατί κέρδισε ένα yoga camp σε κάποιο μέρος, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, αλλά στο μεταξύ η ενδιάμεση της τάση είναι η Αθήνα προφανώς, οπότε είναι τέλειο που τυχαία να είμαστε και δύο στην Αθήνα και έχουμε την ευκαιρία να γνωριστούμε. Είχε ένα τεχνικό πρόβλημα το πρωί με το hostel της και δεν μπορούσε να ανοίξει το locker, το αποθηκευτικό χώρο, και αναγκάστηκε να σπάσει, λέει, το λουκετάκι. Οπότε από εκεί που θα βγαίναμε μία ώρα νωρίτερα, τώρα θα βγούμε λίγο πιο αργά, αλλά δεν πειράζει. Αυτό είναι το σημερινό δροσερό outfit. Αυτό το κόκκινο λινό φόρεμα είναι thrifted. Η τσάντα από την εταιρεία Three Quarters Design. Τα σκουλαρίκια μου αυτά είναι από την Ana Luisa. Και το κλασικό μου τσόκερ από την Bruna Label. Πάω να πάρω το λεωφορείο! Τόσο ωραία με την Νίνα στο Βιγκανάκι. Χάρηκα πάρα πολύ που τη γνώρισα. Είναι ένας πολύ ωραίος άνθρωπος και η αλήθεια είναι επειδή δεν έχει YouTube, δεν μπορείς να καταλάβεις τόσο καλά την προσωπικότητα κάποιου μόνο από το Instagram. Αλλά ήταν τέλεια, πέρασα πολύ ωραία. Επίσης γνώρισα μια κοπέλα στο Βιγκανάκι που με ήξερε από το YouTube. Οπότε είχε πολύ πλάκα, ήταν επεισοδιακά. 198 frozen patties later. Είμαι έτοιμη να πάω στο ραντεβού μου. Αυτό το φόρεμα μου το χάρισε η Kristen, ήταν thrifted. Αυτά τα παπούτσια, τα Birkenstocks, τα έχετε δει πάρα πολύ. Είναι από τη vegan σειρά τους. Και φοράω αυτή την υπέροχη τσάντα από τους Three Quarters Design, την αθηναϊκή εταιρεία. Και τα γυαλιά μου είναι από την Bala Eyewear. Έφυγα! Γεια σας παιδιά, σήμερα είναι Τετάρτη, στην Αθήνα έχει 43 βαθμούς και παιδιά έχουν πιάσει φωτιές παντού. Υπάρχουν 40 ανοιχτά μέτωπα αυτή τη στιγμή και είναι ένα τεράστιο σύννεφο καπνού πάνω από την Αθήνα. Μυρίζει αφάνταστα άσχημα και είναι τρομακτικό. Ακύρωσα ό,τι είχα σήμερα για τα πρωινά μου πλάνα, γιατί η οδηγία είναι να μείνουμε στο σπίτι. Οπότε τώρα θα πάρω ένα ταξί και θα πάω στη Γλυφάδα για ένα επαγγελματικό ραντεβού και από εκεί θα έρθω να με πάρει η μαμά μου, οπότε μια χαρά. Νιώθω πάρα πολύ μεικτά συναισθήματα γιατί αυτές τις μέρες αποχαιρετώ όλους μου τους φίλους εδώ στην Αθήνα και εκεί που τους είδα ξανά μπήκα λίγο στην καθημερινότητά τους. Τώρα απλά πρέπει να τους πω πάλι ξανά από την αρχή για να τους αποχαιρετήσω. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι εξαιρετικά ψυχοφθόρο. Χθες δεν μπορούσα καν να βλογκάρω γιατί δεν ένιωθα καθόλου καλά, έκλαιγα όλο το πρωί. Και είναι πραγματικά σαν να ξαναζεις όλη τη μετακόμιση και όλο τον αποχωρισμό από την αρχή κάθε φορά που ταξιδεύεις πίσω στην Ελλάδα. Θα ντυθώ τώρα και θα πάω σιγά σιγά και ελπίζω να είναι λίγο δροσερά εκεί που θα καθίσουμε. Θα πάμε στη γη, στη Γλυφάδα. Έχω ξαναπάει. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ένα vegan εστιατόριο. Vegan και έχει ίσως κάποια λίγα vegetarian πιάτα, αλλά είναι κατά βάση vegan. Λοιπόν, το σημερινό outfit είναι όλο από βάθος apparel. Τα thrifted second hand σουπέργα μου από τη Στοκχόλμη και τη τσάντα από τη Three Quarters Design. Τα σκουλαρίκια μου είναι από την Noir και το κολλιέ μου και το δαχτυλίδι είναι από την Noir και το κολλιέ μου είναι από την Bruna The Label. Έχει τόσο πολύ ζέστη. Stay a little while. Don't be so quick. Καλημέρα.
Καλημέρα, παιδιά. Χθες δεν βλόγκαρα, γιατί δεν είχα το κουράγιο. Σήμερα έχουμε Παρασκευή 6 Αυγούστου και εφόσον θα δείτε αυτό το vlog ετεροχρονισμένα, ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει στην Αθήνα και στην Εύβοια με τις φωτιές. Η κατάσταση είναι απελπιστική. Η Κρίστεν μένει πάρα πολύ κοντά στα μέτωπα της φωτιάς. Και αυτή τη στιγμή εκενώνουν την περιοχή της. Έχω σοκαριστεί, δεν έχω λόγια. Από χθες το βράδυ κλαίω απλά όλη μέρα. Επίσης έχω πάρα πολλούς φίλους στην Εύβοια, οι οποίοι τα χωριά τους καίγονται. Είτε επειδή σήμερα έχει 8 μποφόρ, θα καούνε μέσα στη μέρα, γιατί είναι μόλις 12 η ώρα τώρα. Μου είναι εξαιρετικά δύσκολο να κάνω οτιδήποτε, γιατί φεύγω από την Αθήνα και δεν μπορώ να προσφερθώ για εθελοντισμό ή οτιδήποτε. Και νιώθω ότι δεν μπορώ πραγματικά να βοηθήσω καθόλου και είναι πάρα πολύ άσχημο συνέστημα αυτό. Στις 5 η ώρα θα πάρω το πλοίο για τη Σαντορίνη μαζί με τη μαμά μου και θα πάρουμε μαζί και το γάτο μου. Και ως τότε έχω να φτιάξω σπίτι, να τακτοποιήσω, δεν έχω όρεξη να μαγειρέψω. Οπότε θα παραγγείλω μάλλον delivery και για να έχουμε και στο καράβι μετά. Στέλνω δύναμη σε όλους όσους έχουν πληγεί από τις φωτιές και ελπίζω να λάβετε άμεση βοήθεια και να σταματήσει όλο αυτό σήμερα, να σταματήσουν οι φωτιές, να σβήσουν οι φωτιές σήμερα. Και δεν έχω κάτι να πω άλλο, πραγματικά δεν έχω λόγια. Οπότε προτιμώ να μην πω κάτι άλλο. Οπότε θα κλείσω το vlog έτσι και ελπίζω να έχουμε πιο θετικές ειδήσεις τις επόμενες μέρες. Παράγγειλα φαγητό από τον Ακάμα, γιατί προφανώς δεν είχα δύναμη να μαγειρέψω, και για το πλοίο για μετά. Έχει πάρα πολλά vegan πράγματα και έχει και ξεχωριστό vegan μενού. Πήρα μπόλικα πράγματα γιατί δεν έχω φάει ούτε πρωινό και αυτό θα είναι και για βραδινό. Οπότε πήρα ένα baobab tofu, τα edamame τα απλά με το αλάτι, πήρα μια wakame για το καράβι μετά. Τα noodles που θα τα φάω τώρα είναι ζεστά και πάρα πολύ ωραία. Και έχω πάρει αυτά τα virgin mary sushi που έχουν από πάνω φράουλα και είναι τέλεια. Και μετά έχω πάρει και για τη μαμά μου αυτά και αυτά. Οπότε θα φάω και σε λιγάκι θα πακετάρω. Οπότε θα φάω και σε λιγάκι θα πακετάρω όλα τα πράγματα. I am not a raincoat here to keep you warm. Then go back in the closet after the storm. I'm not a match simply waiting to burn. All I am is a friend, your friend till the end. I'm not your impression of a city wish. You loved more than everything you gave for it. I'm not here to criticize the risk. All I am is a friend. Τώρα έχετε βαμπάσου να με πάρει να πάμε για μπάνιο. Είμαι πολύ χαρούμενη που θα περάσω ποιοτικό χρόνο μαζί του. Έχει πολύ αέρα σήμερα και δεν ξέρουμε σε ποια παραλία να πάμε που να έχει λιγότερο αέρα. Και έχουμε να κάνουμε και μια μίνι φωτογράφηση για ένα δουλειακό προϊόν. Οπότε ελπίζω αυτό να μην πάρει πολύ ώρα και να μπορούμε να κάνουμε τη βουτιά μας χαλαρά. Stay a little while. Don't be so quick to leave. 'Cause we got a good thing.
to me anyway. I know you wanna stay. Gonna stay. I know you wanna. I know you're gonna stay. Stay a little while. Don't be some.